Οι πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημαδεύτηκαν από αλλαγές αρκετά σημαντικές, αλλαγές θεσμικές, που αγγίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρομαι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αρκετά σημαντικών, όπως η μεταναστευτική πολιτική και αντιγκλιματική πολιτική, απευθείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην αντίστοιχη κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επίσης, υπάρχει γνωστή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την κατάργηση της εγκυκλίου που αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ, κυρίως στους αιτούντες άσυλο. Όλα αυτά μας προειδεάζουν για μια εξαιρετικά συντηρητική θητεία, για μια επίθεση, θα λέγαμε, της νέας κυβέρνησης προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η σημερινή εκδήλωση είναι μια αφορμή να μιλήσουμε για όλα αυτά. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς είναι κομβικά για τη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής αντιπολίτευσης στη σημερινή κυβέρνηση. Και στο πλαίσιο αυτό, εγώ θεωρώ δημιουργικό να επισημανθούν και προβλήματα που υπήρχαν και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να, η συζήτησή μας να είναι παραγωγική και ειλικρινής. Τι σημαίνει αυτό που είπατε τώρα? Σημαίνει ότι σε πολλά ζητήματα, όπως στα ζητήματα πρόνοιας σε σχέση με το μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό, τα προβλήματα ήταν υπαρκτά. Δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά τώρα. Ωστόσο, οι αποφάσεις της κυβέρνησης δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ποιοτική αλλαγή, σε μια ποιοτική χειροτέρευση. Που σημαίνει πρακτικά, μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει πρακτικά την στέρηση της πρόσβασης του προσφυγικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας ή ακόμα και τη διακινδύνευση της πρόσβασης των μαθητών, των ανήλικων προσφύγων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.